Έρχομαι για ένα θέμα που αφορά την πόλη μου, τα Γιάννενα, και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το ίδιο θέμα, την ίδια ακριβώς ημερομηνία, 2 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2021, επίσης το είχα αναδείξει σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έχουν περάσει από τότε 2 χρόνια. Και παρά τις δεσμεύσεις από την μεριά της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σας, τότε ήταν ο κύριος Σαμυράς, που και τώρα έχει έναν κεντρικό ρόλο στην αποκατάσταση των πυρκαγιών, ήταν μάλιστα και βουλευτής Ιωαννίνων, δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα για την προστασία του περιαστικού άλσους. Είναι μια έκταση που αγγίζει τα 1000 στρέμματα, υπάρχουν κι άλλα, αλλά αυτό είναι το πιο κρίσιμο, ακριβώς γιατί περιβάλλεται από κατοικίες, γεγονός που δημιουργεί επιτακτικά την ανάγκη για τη δημιουργία ζώνης πυροπροστασίας. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να λέει, όταν μιλούσε εδώ για το μεγάλο θέμα για τις πυρκαγιές, ότι πρέπει να υπάρξει μια προτεραιοποίηση και ότι τα περιαστικά άλση αναφέρθηκε σε άλλα, στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας μάλιστα ότι εκεί ακριβώς πρέπει να υπάρξει ως προτεραιότητα η πυροπροστασία και φυσικά κάτω από το βάρος των καταστροφικών πυρκαγιών που κατέκαψαν τη χώρα μας, καταστράφηκαν 1,5 εκατομμύρια στρέμματα δάσους, η μεγαλύτερη πυρκαγιά σε όλη την Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι, με πολύ βαριές συνέπειες και για τον τόπο εκεί, αλλά και για όλους μας. Για το συγκεκριμένο θέμα, ο κύριος Σαμυράς τότε, απαντώντας μου στο παρελθόν, είχε πει ότι θα επιλύσει όλα τα προβλήματα. Είχε μιλήσει για έργα καθαρισμού, προϋπολογισμού άνω των 30.000 ευρώ, αλλά και για διαχειριστικές μελέτες που θα χρηματοδοτούσε το Υπουργείο για όλη τη χώρα, ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, με είχε μαλώσει, μου είχε πει ότι όλα έχουν τελειώσει, θα υπάρχει από εδώ και πέρα, επιτρέψτε μου άλλο ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, τρόπος έγκαιρης, γρήγορης αντιμετώπισης των προβλημάτων, ιδιαίτερα για τους καθαρισμούς των αλσιλίων, και θα υπάρχει ακόμη και ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που θα μπορεί να στέλνει κάθε πολίτης και θα αντιμετωπίζεται αμέσως από τα δασαρχεία, έστω και αν είναι ένα γερασμένο δέντρο στην αυλή του, πολύ περισσότερα αν πρόκειται για το περιαστικό άλσος. Από τότε οι συμπολίτες μου έχουν κάνει επανειλημμένα διαβήματα, γιατί την τελευταία διετία είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ελπίζω ότι δεν θα το αμφισβητήσετε, διότι υπάρχουν και συγκεκριμένες φωτογραφίες που το αναδεικνύουν, που έχουν δει το φως στο διαδίκτυο. Δεν έχουν γίνει οι ουσιαστικές εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, πυροπροστασίας, ίσως με ένα μόνο θέμα, ότι έγινε έλεγχος να λειτουργήσουν καλύτερα τα δίκτυα πυρόσβεσης, γιατί προϋπήρχαν τεχνικά προβλήματα. Σας ρωτώ λοιπόν και θα ήθελα συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί δια 2 χρόνια περιμέναμε και τώρα φαίνεται να ξεκινούν οι πρώτες εργασίες για την προστασία του αισθητικού αλσιλίου, μάλιστα αμέσως μετά την κατάθεση της ερώτησης, μέσα σε μια εβδομάδα ανακαλύφθηκε ο εργολάβος που τον ψάχαμε και εγκαταστήθηκε. Παρακαλώ, φτάσαμε τα 4 Ωραία. Λεπτά. Λοιπόν, σε ποιο στάδιο είναι οι διαχειριστικές μελέτες? Θα διαβάσει ο Υπουργός τα ερωτήματα. Και αν υπάρχει σχέδιο πιο συγκεκριμένο για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς του άλσους, και θέλω να σας ρωτήσω και γενικότερα αν υπάρχουν ενέργειες που αφορούν τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης των Ιωαννίνων. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Κινήσουμε, αξιότιμη κυρία συνάδελφε, με το τι έγινε στο περιοριστικό άλσος Ιωαννίνων, που είναι απολογιστικό, δεν αφορά αποφάσεις που έχουν ληφθεί από μένα, έχουν ληφθεί από τους προκατόχους στην πολιτική ηγεσία. Ξεκινάμε λέγοντας ότι στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Πράσινου Ταμείου το 2022 εγκρίθηκαν συνολικά 32.000, 12.000 για επισκευή και συντήρηση των αντιλησιοστασίων και 20.000 για έργα εργασίες αντιπυρικής προστασίας στο Δασαρχείο Ιωαννίνων. Το 2023 το αντίστοιχο ποσό, πάλι από το Πράσινο Ταμείο, ήταν 34.000, 14 και 20.000. Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν από το Πράσινο Ταμείο, είναι μικρές παρεμβάσεις. Το σημαντικό πρόγραμμα που έχουμε, που μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και εκεί είχα βοηθήσει καθοριστικά, θα σας έλεγα, την προηγούμενη ιδιότητα, είναι το Αντινέρο. Το 2022, μέσω του Αντινέρο 1, χρηματοδοτήθηκαν εργασίες 100.000 για αντιπυρική προστασία των περιοριστικών δασών των Ιωαννίνων συνολικά και έγιναν παρεμβάσεις και στο Αλσίλιο.
και το 23 στο πλαίσιο του Αντινέρο 2 για η χρηματοδότηση είναι 1,1 εκατομμύρια για αντίστοιχες εργασίες στο υπόλοιπο μέρος του δάσου Ιωαννίνων και στα δασίλια Περιβλέπτου, Αυγού και Σερβιανών, καθώς και συντήρηση του οδικού δικτύου. Αυτό που θα ήθελα να πω, το οποίο έχει κάποια ευρύτερη σημασία από το να λέμε νούμερα για μια συγκεκριμένη περιοχή, που βέβαια για την περιοχή έχει σημασία, αλλά για το σύνολο του τι έχει συμβεί, είναι ότι περάσαμε από μια φάση στην οποία είχαμε πάρα πολύ μικρή χρηματοδότηση συνολικά. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι το σύνολο των έργων των αντιπυρικών το 2018 ήταν λίγο, ήταν 10 εκατομμύρια, 9,5 εκατομμύρια, το ίδιο και το 19. Το ίδιο, για να είμαστε ειλικρινείς, και το 20. Πήγαμε όμως σε πολύ μεγαλύτερα ποσά από το 22 και μετά, που μπήκε το Αντινέρο στην άσκηση, όπου το 22 πήγαμε στα 82 εκατομμύρια και το 23 πάμε στα 130 εκατομμύρια και έπεται ένα έργο ακόμη μεγαλύτερο, το Αντινέρο 3, το οποίο θα το ανακοινώσουμε το συνολικό ποσό και θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και θα είμαι λακωνικός στη δευτερολογία μου για να πω την ουσία, τα χρήματα αυτά είναι πολύ λίγα σε σχέση με το πρόβλημα των ελληνικών δασών. Το πρόβλημα των ελληνικών δασών είναι ότι μιλάμε για 44 εκατομμύρια στρέμματα αυστηρά δασών. Μαζί με δασικές εκτάσεις είναι κοντά στα 70 εκατομμύρια στρέμματα. Και εάν δεν λύσουμε το θέμα της διαχείρισης των δασών και της οικονομίας του δάσους, τα χρήματα της πυροπροστασίας δεν θα φτάνουν ποτέ για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της κλιματικής κρίσης η οποία επελάβει. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, τα ξέρω τα κονδύλια, διότι πριν έρθω να σας κάνω την ερώτηση, επισκέφθηκα τόσο το προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Υπήρου, όσο και τις δασικές υπηρεσίες. Και σας είπα πριν, όπως και το Σεπτέμβριο του 2021, όταν κατατέθηκε η παρόμοια ερώτηση, έτσι και τώρα, τότε βρέθηκε μόνο ο εργολάβος, ενεργοποιήθηκε και άρχισε να γίνεται αυτός ο καθαρισμός. Προφανώς δεν είναι αυτός ο δόκιμος τρόπος και μάλιστα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι άλλες είναι οι χρονικές στιγμές που πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός του δάσους. Βεβαίως ευτυχώς βρέχει στην περιοχή μου και δεν θρηνήσαμε και δεν είχαμε μεγάλες πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Ένα από τα κύρια ζητήματα όμως, πέραν των κονδυλίων που υπάρχει και εκεί όπως ξέρετε πολύ σοβαρό θέμα, έτσι, και το έχουμε πληρώσει και την τρέχουσα χρονιά αλλά και προηγουμένως, αλλά η τρέχουσα χρονιά με τις τόσο μεγάλες πυρκαγιές είναι μια εκτεταμένη περιβαλλοντική κατάρρευση και επομένως η ετοιμότητα από το κράτος να έχει τα κονδύλια συνεπάγεται και την υποστήριξη των δασικών υπηρεσιών. Μιλήσατε γι' αυτό, για τη φροντίδα του κράτους. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις στη δασική υπηρεσία συνολικότερα, το ξέρετε γιατί μιλήσατε και για τα δάση συνολικότερα, ειδικά στη δασική υπηρεσία των Ιωαννίνων που έχει αρκετά δάση να φροντίσει, σοβαρότατες ελλείψεις σε δασολόγους, δασοπόνους, δασοφύλακες, χρειάζονται τουλάχιστον 20 νέα άτομα. Αλλά και οι υπηρετούντες είναι όλοι πολύ μεγάλης ηλικίας, έτσι που όταν απαιτούνται συγκεκριμένες δράσεις, πραγματικά να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Μιλούν για έναν διαγωνισμό, ο οποίος ελπίζουν ότι θα βοηθήσει με μόνιμο προσωπικό, αλλά μέχρι στιγμής, σε αυτή την κρίσιμη διετία που είπατε ότι πράγματι ήρθαν κονδύλια, δεν υπήρξε, δεν προσλήφθηκε το απαραίτητο προσωπικό που να μπορέσει να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, παλιότερα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας που είχαν χρησιμοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση το 2018 και παλιότερα, δυστυχώς σταμάτησαν και υπήρχε εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Λέμε λοιπόν καταληκτικά ότι θέλω να αναλάβετε τις ευθύνες σας, θέλω να ακούσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη συντήρηση και για τη δασοπροστασία των περιαστικών δασών και γενικότερα.
Προχωρήστε στην πρόληψη του αναγκαίου προσωπικού, εξυγχρονίστε και ανανεώστε τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τις υπηρεσίες και τα μέσα. Η χώρα δεν αντέχει άλλες καταστροφές. Η χώρα δεν αντέχει άλλη Δαδιά και άλλη Θεσσαλία, κύριε Υπουργέ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Δεν θα μπω στο πειρασμό να πω τι άλλες καταστροφές δεν αντέχει η χώρα, γιατί θέλω να είμαι θετικός, ειδικά σε αυτό το θέμα που το θεωρώ πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλης προτεραιότητας. Πράγματι, η δασική υπηρεσία έχει να δει προσλήψεις εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Και είναι η πρώτη φορά με αυτό το διαγωνισμό που θα έρθουν άνθρωποι, 500 μόνιμοι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, θα μιλάμε για τουλάχιστον 50% αύξηση, παραπάνω από 50%, θα δούμε ποιοι θα μπορέσουν να περάσουν τα κριτήρια του διαγωνισμού. Γι' αυτό δεν λέω το ακριβές νούμερο. Των ανθρώπων που είναι διαθέσιμοι. Συν θα κάνουμε 1.200 οι οποίοι θα πάνε στο εποχικό προσωπικό και δώσαμε και μία, θα το δείτε να έρχεται ως τροπολογία στο ερανιστικό και μία παράταση κατά 6 μηνών αυτών που είναι στα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Οπότε αυτό λίγο θα μας βοηθήσει από πλευράς προσωπικού. Αλλά θέλω να ακούσετε κάτι για να έχετε μία αίσθηση του πραγματικού προβλήματος που έχουμε στα ελληνικά δάση. Τα δάση μας κατά κύριο λόγο τα διαχειρίζονται, στα ιδιωτικά δάση είναι λίγο διαφορετικό, οι δασικοί συνεταιρισμοί. Οι δασικοί συνεταιρισμοί έχουν στα χαρτιά 8.000 μέλη. Στην πράξη τα δάση μπαίνουν 4 με 5.000 κάπου εκεί, γιατί όπως είναι λογικό, κάποια μέλη δασικών συνεταιρισμών δεν είναι πάντα διαθέσιμα στην σεζόν που γίνονται οι παρεμβάσεις. Αυτό αναλογεί για τα δάση μόνον σε έναν δασεργάτη ανά 10.000 στρέμματα. Αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι και να κάνουμε για να ενισχύσουμε τη δασική υπηρεσία που έχει 3.000 άτομα που είναι όλα πάνω από 50, εάν δεν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια νέα οικονομία του δάσους, αν δεν ενισχύσουμε δραστικά τον αριθμό των ανθρώπων που μπαίνουν στα δάση, που διαχειρίζονται τα δάση, η προσπάθειά μας θα είναι σισίφιες. Και το κλειδί θα είναι να συνδυάσουμε τα προγράμματα του Αντινέρω, που θα έχουν μεγάλη έμφαση στην προστασία των οικισμών και των περιαστικών δασών στον επόμενο κύκλο, και θα δούμε τι πρέπει να γίνει και στα Γιάννενα, ευχαρίστω να το συζητήσουμε ειδικά, με μία πλήρη αλλαγή του μοντέλου του δάσους. Και εκεί θα ήταν σημαντικό η αντιπολίτευση να μείνει λίγο, να αφήσει λίγο αυτό το θέμα στην άκρη από πλευράς, ας πούμε, όχι πολιτικής κριτικής, αλλά να κάνει την πολιτική κριτική όσο γίνεται πιο επί της ουσίας, γιατί το αντικείμενο, η αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι τεράστια. Τα μισά δάση δεν έχουν καμία διαχείριση στη χώρα. Και είναι τα πιο ευάλωτα δάση που δεν έχουν διαχείριση. Και δεν έχουν διαχείριση, για να είμαστε ειλικρινείς, εδώ και δεκαετίες. Η αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι τόσο μεγάλη που δεν μας παίρνει ως χώρα να μην επιχειρήσουμε να την κάνουμε με ένα μίνιμουμ επίπεδο, βαθμό συνένεσης. Και να γίνεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνένεσης και όσο αυστηρή πολιτική κριτική θέλετε. Ευχαριστώ πολύ.